Το πιο πιθανό είναι πως δεν θα το γνωρίζετε. Η Citroën όμως ξεκίνησε να κατασκευάζει το πρώτο της E4 το έτος 1928. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η γαλλική εταιρεία έχει μια εμπειρία 92 τουλάχιστον ετών στην κατασκευή μικρομεσαίων προτάσεων. Φυσικά όλα αυτά τα χρόνια το όνομα E4 δεν ήταν σταθερό. Κατά καιρούς παρουσιάστηκαν προτάσεις όπως τα BX, όπως τα AMI, όπως τα XARA. Αυτό όμως που έμεινε σταθερό με την παρόδο των ετών ήταν η λογική της γαλλικής εταιρείας να τραβάει το δικό της δρόμο και να μην ακολουθεί τα βήματα άλλων. Στην προκειμένη περίπτωση, ο λόγος για το νέο E4 σε cross. Ένα μοντέλο που ξεφεύγει από την κλασική λογική των hatchback και ακολουθεί ένα crossover παρουσιαστικό. Ο επιπλέον όγκος, σε συνδυασμό με τα μοντέρνα φωτιστικά σώματα και με τις έντονες γραμμές του αμαξώματος, προσφέρει μια φρεσκάδα και έναν δυναμισμό στο όλο σύνολο. Ξεκινώντας από την αναπαυτική θέση οδήγησης, αυτή ρυθμίζεται πλήρως στα μέτρα του οδηγού και προσφέρει καλή περιμετρική ορατότητα. Ο κύριος στόχος εδώ είναι η άνεση. Και σε αυτόν τον τομέα οι Γάλλοι δεν έχουν αντίπαλο. Πέρα από τη μαλακή ρύθμιση των αναρτήσεων, η οποία φροντίζει να απορροφά όλες τις ανομαλίες του οδοστρώματος, παίζουν το δικό τους ρόλο και τα καθίσματα. Η τεχνολογία Advanced Comfort, την οποία έχει εξελίξει η Citroën, βοηθάει έτσι ώστε να περιορίζει περαιτέρω τους κραδασμούς που θα μπορούσαν να περάσουν στο εσωτερικό και να προσφέρει καλύτερη ποιότητα κύλησης. Στην όλη ευχάριστη συμβίωση μέσα στο εσωτερικό συμβάλλει και ο σχεδιασμός της κεντρικής κονσόλας. Εδώ με χαρά ανακαλύπτουμε ότι οι Γάλλοι έχουν περάσει σε μια περίοδο τεχνολογικής ωριμότητας. Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ψηφιακές οθόνες για τον πίνακα οργάνων και το infotainment, διαθέτει όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα άνεσης και ασφάλειας. Ταυτόχρονα όμως η Citroën έχει επαναφέρει κάποιους φυσικούς διακόπτες, έτσι ώστε ο οδηγός να απολαμβάνει την τεχνολογία χωρίς να επιβαρύνει το οδηγικό σφόρτος. Εντός, μας αρέσουν οι άφθονοι χώροι για μικροαντικείμενα, οι πρακτικές θήκες στην πλευρά του συνοδηγού, αλλά και το γεγονός ότι προσφέρει ένα ξεχωριστό ραφάκι για την ασύρματη φόρτιση του κινητού. Και βέβαια αυτά δεν χρειάζεται να τα απολαμβάνει κανείς μόνος του. Αφού το E4 σε cross προσφέρει ένα άνετο εσωτερικό για τις ανάγκες μιας ολόκληρης οικογένειας, καθώς και ένα ευρύχωρο χώρο αποσκευών με χαμηλό κατώφλι, μεγάλο άνοιγμα και καλό χωροταξικό σχεδιασμό. Οδηγικά το αυτοκίνητο ενσωματώνει όλη την εξέλιξη της Citroën. Προσφέρει νέες αναρτήσεις οι οποίες είναι εξαιρετικές και πρακτικά μια ποιότητα κύλησης που μέχρι στιγμής δεν μπορούσες να την πετύχεις στη μικρομεσαία κατηγορία. Για να πετύχεις κάτι ανάλογο θα έπρεπε να πληρώσεις πολλά περισσότερα και να απευθυνθείς σε πιο μεγάλες κατηγορίες.
αυτοκίνητο ωστόσο μπορεί να μεταβάλει τη συμπεριφορά του. Κάτω στην κεντρική κονσόλα υπάρχει ένας εύχριστος διακόπτης με τον οποίο ο οδηγός μπορεί να επιλέξει κάποιο από τα τρία προγράμματα, τα Eco, Normal και Sport. Τώρα σε ό,τι αφορά τον κινητήρα, κάτω από το καπό του φοράει τον γνωστό 1200 του Group PSA με τα 130 άλογα. Αυτός προσφέρει ικανοποιητικές επιδόσεις, έχει αρκετή ροπή από χαμηλά και έτσι βοηθάει στα συνεχή σταμάτα ξεκίνα της πόλης. Αντίστοιχα, προσφέρει αρκετή ισχύ στο αυτοκίνητο, ώστε να κινείται κανείς άνετα στον αυτοκινητόδρομο και να προσπερνάει με ασφάλεια. Θετική είναι και η εικόνα που αποκομίσαμε από το αυτόματο κυβότιο των 8 σχέσεων. Αυτό προσφέρει ευχάριστες και άνετες αλλαγές στο σωστό χρόνο, ενώ αντίστοιχα έχει και πάντους πίσω από το τιμόνι για όποιον θέλει να αλλάζει τις σχέσεις του σειριακά. Ολοκληρώνοντας, το νέο C4 σε cross είναι αυτό ακριβώς που θα περιμέναμε. Ένα ολοκληρωμένο σύνολο που δένει αρμονικά την τεχνολογία με την άνεση, τον σχεδιασμό και την πρακτικότητα. Όσο για την ίδια τη Citroën, αυτή τη στιγμή πραγματικά έχει στα χέρια της το κατάλληλο μοντέλο για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία των μικρομεσαίων. Εσάς πώς σας φαίνεται το νέο Citroën C4 σε cross? Αν θέλετε μπορείτε να μας γράψετε την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Επίσης μπορείτε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερα βίντεο και περισσότερες δοκιμές μπορείτε να βρείτε εδώ.